Μα μου ακούτε. Επειδή είναι και έξω πρόσφατα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Λάζαρο που τον ξέρω από πολύ παλιά. Χαίρομαι πολύ για την καινούργια σειρά της οποίας είναι υπεύθυνη η Κατερίνα, η οποία κάνει ένα πολύ ωραίο διδακτορικό και πιστεύω πολύ γρήγορα να το ολοκληρώσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού. Εύχομαι καλά να πάει η σειρά κριτική έρευνα και κυρίως με τον τρόπο που προωθείται, δηλαδή τα βιβλία με την κριτική, με τον κριτικό τρόπο σκέψης και κυρίως με νέους αναστοχαστές. Έρχομαι τώρα στο Λάζαρο, τον οποίο τον γνωρίζω από τη δεκαετία του 90. Συνεργαστήκαμε μαζί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο πριν πολλά χρόνια με μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, η οποία είχε σαν στόχο, στα πλαίσια ενός προγράμματος, λεγόταν πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης, που είχε ως στόχο να συνδέσει το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Μία από τις δράσεις που είχαμε αναλάβει, όπου ο Λάζαρος είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στη σκέψη όσον αφορά τη διευκρίνηση ενιών, όσον αφορά επίσης ζητήματα που σχετιζόντουσαν με θέματα προσβασιμότητας, εκπαιδευτικά ζητήματα, μια και που εμάς ο στόχος μας ως Πανεπιστήμιο ήταν να ερευνήσουμε αυτό το χώρο και σαν αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν ένα βιβλίο με άτομα με ειδικές ανάγκες στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ, Λάζαρε, που μετά από τόσα χρόνια ξαναειδωθήκαμε με αφορμή το διδακτορικό σου και το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Νομίζω ότι καλύπτει ένα χώρο το οποίο δεν υπάρχει, δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα από τη σκοπιά που το προσεγγίζεις, τόσο επιστημολογικά, θεωρητικά, όσο και μεθοδολογικά. Κάνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσταση, αλλά και σαν εφαρμογή μέσα από την εφαρμογή της έρευνάς σου, που πραγματικά με ενθουσίασε, δηλαδή το τελευταίο... Πιο κοντά ακόμα. Με ενθουσίασε πάρα πολύ η δουλειά σου, γιατί πρώτον περιείχε μια πολύ πλούσια βιβλιογραφική αναφορά τόσο ελληνικών όσο και ξενόγλωσσων, σε μεγάλο μέρος από το βρετανικό, από την βρετανική επιστημονική σκέψη, αλλά και πολλά μεταφρασμένα στα αγγλικά βιβλία από την γαλλική σκέψη που τη γνωρίζω καλύτερα. Θεωρώ ότι μόνο η αναφορά στη βιβλιογραφία προσφέρει ένα άνοιγμα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον με αφορμή το θέμα το οποίο εσύ προσέγγισες, με τη μυθολογία που την προσέγγισες, να δώσεις ένα έναυσμα για να προχωρήσουν και άλλες μελέτες πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι κάνεις μια καθαρά διεπιστημονική προσέγγιση με έμφαση στην ανθρωπολογική πινελιά. Είναι μια ανθρωπολογία με πολιτισμικά στοιχεία, με κριτικά πολιτισμικά στοιχεία. Συνδυάζεις τις σπουδές αναπηρίας και παράλληλα αυτό το οποίο κάνεις, το οποίο είναι πραγματικά συγκινητικό και πολύ ενδιαφέρον για οποιονδήποτε, κριτικό άνθρωπο, για οποιοδήποτε επιστήμονα, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τις μελέτες της αναπηρίας, αλλά οποιοδήποτε κοινωνικό επιστήμονα, ότι προσπαθώντας να αναλύσεις ένα κοινωνικό φαινόμενο, το κάνεις μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση, βάζεις και φιλοσοφική σκέψη και φιλοσοφική κριτική, όπου το ηθικό στοιχείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και η διασταύρωση ψυχολογικών και ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων, δίνει πραγματικά ένα μείγμα που θεωρώ ότι κάθε κριτικός κοινωνικός επιστήμονας
Μόνο μέσα από αυτή την οπτική γωνία μπορεί, με τον τρόπο βέβαια που θα μπορέσει να διασταυρώσει όλα αυτά, και θεωρώ ότι εσύ θα διασταυρώνεις πάρα πολύ, πολύ εύστοχα. Με συγκίνησε ιδιαιτέρως γιατί βρήκα και τον εαυτό μου μέσα από τις μελέτες που κάνω που αφορούν ευρύτερα το δημόσιο χώρο. Εγώ είμαι πολιτικός επιστήμονας και κάνω κυρίως πολιτική επικοινωνία, αλλά παρόλα αυτά είμαι κοντά σε αυτή τη σκέψη και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος που μπόρεσες να δεις από τη μια την εσωτερικότητα του ανθρώπου στη σύνδεσή του με την εξωτερικότητα σε μια διαλεκτική σχέση η οποία μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε ευρύτερα το φαινόμενο της αναπηρίας, αλλά για μένα και οποιαδήποτε άλλο κοινωνικό φαινόμενο μέσα από προβληματισμό που έχει να κάνει το πώς συνδεόμαστε με τον εξωτερικό μας κόσμο, πώς εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, τον εαυτό μας, τι είναι ένας άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, πώς διερευνάτε μέσα σε σχέση με τα κοινωνικά φαινόμενα και κυρίως από μεθοδολογική σκοπιά, γιατί ο κοινωνικός επιστήμονας ψάχνει αυτή τη στιγμή τα μεθοδολογικά του εργαλεία, αυτά τα οποία προτείνεις, την επιτόπια έρευνα, τη συμμετοχική παρατήρηση, τη συνεντεύξη, ένα συνδυασμό μεθόδων, οι οποίοι συνδυάζονται όμως και με έντονη αναστοχαστική και βιβλιογραφική επισκόπηση, τα οποία έτσι όλα αυτά μαζί κάνουν πάρα πολύ πλούσιο το συλλογισμό σου. Εδώ πέρα έχω πολλές σημειώσεις, γιατί μου γέμισες πολλά και ερωτήματα και πολλές σκέψεις. Λίγα πράγματα σε σχέση με το περιεχόμενο και πρόκειται για μια εθνογραφική, όπως είπε και η Κατερίνα, ανθρωπολογική έρευνα, ανθρωπολογική θεωρία και μέθοδος, που για μένα είναι το λέξη κλειδί, η μεθοδολογία κλειδί της ανθρωπολογίας και σαν μέθοδο αλλά και σαν θεωρητική προσέγγιση, για να δώσει πνοή σε όλο το χώρο των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών. Συνδυαστικά λοιπόν η ανθρωπολογική θεωρία συνδυαστικά με τον τομέα των σπουδών της αναπηρίας συνιστά κυρίως τον τρόπο που διερευνάς το αντικείμενό σου. Συνιστά λοιπόν, συναντά λίγο πολύ η ανθρωπολογία, το κοινωνικό μοντέλο, στον τομέα των σπουδών της αναπηρίας, απομακρυσμένη καλύτερα, ασκώντας αν θέλετε κριτική στο ιατρικό μοντέλο που κυριαρχεί χωρίς να το απομονώνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που ο Λάζαρος ασκεί μια κριτική στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας χωρίς να το απορρίπτει, αλλά θέλοντας να μην το κάνει κυρίαρχο, να μην το κάνει ηγεμονικό και δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρωπολογική και κοινωνιολογική διάσταση των πραγμάτων, προτείνοντας συγκεκριμένα, όπως λέει ο ίδιος, μια ανθρωπολογική, πολυφωνική εμπειρία της αναπηρίας που συνομιλεί με την πολυεπίπεδη, συλλογική και πολυδιάστατη εμπειρία της αναπηρίας. Θα πω λίγα πράγματα παραπάνω, γιατί μου γεννάει πραγματικά το ενδιαφέρον ο τρόπος που τα συνδυάζει. Μου γεννάει επίσης το ενδιαφέρον ότι ο Λάζαρος, το αντικείμενο το οποίο επεξεργάστηκε, προέρχεται τόσο από τη διδασκαλία, όσο και από την έρευνα, όπου αυτά τα δύο διαπλέκονται, και κυρίως το ότι διερευνά την αναπηρία και τις εμπειρίες των ατόμων, που τα άτομα αυτά είναι κυρίως οι μαθητές, αλλά είναι και ο ίδιος ο ερευνητής, ο ίδιος ο Λάζαρος, ο οποίος προέρχεται από αυτό τον χώρο, είναι άτομο με αναπηρία, οπότε κατανοεί ίσως καλύτερα το θέμα αυτό, συνομιλεί
με άτομα, με αναπηρίες, με μαθητές, συνομιλεί όμως το κείμενό του με επαγγελματίες του χώρου, επίσης με τους γονείς, δηλαδή διευρύνει ευρύτερα, διευρύνει πάρα πολύ το πεδίο και βλέπει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν σταματά μόνο στο πώς θα διερευνήσουμε τα ζητήματα, αν θέλετε, γιατί να το ξεκινήσω από τον ίδιο τον Λάζαρο, το πώς νιώθει σαν επαγγελματίας και σαν δάσκαλος, σαν ερευνητής, πώς θα πάει να προσεγγίσει αυτός ο ίδιος ένα πρόβλημα αναπηρίας μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπου του δίνεται η ευκαιρία να δει πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει το πεδίο του προς τις εμπειρίες των μαθητών, να διερευνήσει τις εμπειρίες των μαθητών, να πάρει μέσα από τη συνέντευξη τις απόψεις, τις σκέψεις, τις τοποθετήσεις, να ανακαλύψει, να σκάψει λίγο, όχι μόνο λογικά, αλλά και συναισθηματικά τις εμπειρίες των επαγγελματιών, να δει τα αρνητικά και τα θετικά αυτού του χώρου, όπως προκύπτουν μέσα σε ένα σχολείο με ειδικές ανάγκες, ένα ειδικό σχολείο, το οποίο, παρεμπιπτόντως να διευκρινίσουμε, όπως το λέει πολλές φορές και ο Λάζαρος, δεν βρίσκονται παιδιά εκεί μόνο ανάπηρα, αλλά με ιδιαίτερες μαθησιακές ενδεχομένως δυσκολίες. Πάντως είναι ένα σχολείο που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κυρίως παιδιά με αναπηρίες, αλλά και άλλα άτομα που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι η διεπιστημονική προσέγγιση που το ΙΜΑ πραγματικά δεν αφορά μόνο το χώρο, δεν αφορά μόνο το χώρο της διερεύνησης της αναπηρίας, αλλά μας απασχολεί όλους σαν κοινωνικούς επιστήμονες. Η αναπηρία θεωρείται εδώ ως ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και όχι μια βιολογική κατηγορία ετερότητας. Είναι το λεγόμενο κοινωνικό μοντέλο των σπουδών της αναπηρίας. Οι ανθρωπολόγοι, από την άλλη μεριά, προσπαθούν να συμφιλειώσουν τη βιολογία με τον πολιτισμό, προσπαθούν να τον δουν κάτω με όρους, αν θέλετε, πολιτισμικούς και κοινωνικούς, το φαινόμενο της αναπηρίας, και η ειδική εκπαίδευση, ο τόπος, ο χώρος του ειδικού σχολείου μοιάζει ως ένας μετεχμιακός χώρος, ένας χώρος που δημιουργεί πολλά ερωτήματα, που θέτει τα ζητήματα της ετερότητας, τα ζητήματα ενδεχομένως του αποκλεισμού, μια σειρά προβλήματα και ζητήματα, τα οποία η ίδια η δομή του ειδικού σχολείου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα αναπαραγάγει, αλλά χωρίς αυτό να παραπεί ότι δεν έχει την πρόθεση να βοηθήσει, να δώσει μια ψυχολογική στήριξη και βοήθεια, φροντίδα στα παιδιά, στους μαθητές, αλλά αυτό από την ίδια του τη φύση, το σχολείο, μέσα στα πλαίσια του τρόπου που λειτουργεί, της εσωτερικής δομής του, της υποταγής του κατά κάποιο τρόπο σε κάποια μαθησιακά και εκπαιδευτικά μοντέλα, αναπαραγάγει μια κυρίαρχη λογική, αναπαραγάγει στερεότυπα, αναπαραγάγει αντιλήψεις και ιδέες που δεν έχει μόνο ο εκπαιδευτικός που θέλει να προσφέρει και το βοηθητικό προσωπικό μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο, αλλά επηρεάζει και τον ίδιο τον μαθητή, επηρεάζει τους γονείς, επηρεάζει το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δράει και λειτουργεί το ειδικό σχολείο. Άρα λοιπόν, τα ερωτήματα που θέτει ο Λάζαρος είναι πολλαπλά. Να παραθέσω κάποια, γιατί γεννούν μας οδηγούν σε μια συνέχεια πώς σκεφτόμαστε το σχολείο, το ειδικό σχολείο, συνδυαστικά, συγκριτικά ενδεχομένως με το γενικό σχολείο, να δούμε περισσότερο την ίδια του μελέτη και το φαινόμενο της αναπηρίας,
και να καταλάβουμε περισσότερο τι προτείνει. Ο Λάζαρος, θέτοντας πολλαπλά ερωτήματα, δεν δίνει έτοιμες λύσεις, όπως κάθε σωστός κοινωνικός επιστήμονας. Δεν περιμένουμε να βγουν ένα, δύο, τρεις λύσεις, αλλά να αναπτύξει το συλλογισμό, την κριτική σκέψη και την οδό. Να ανοίξει διαδρομές, να ανοίξει τρόπους μέσω των οποίων θα πρέπει να προσεγγίζουμε το φαινόμενο της αναπηρίας για να το δούμε πιο διαλεκτικά, να το δούμε πιο ανθρώπινα, να καταλάβουμε την ίδια τη φύση και την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου και, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε και το πώς μέσα από διαφορετικά εργαλεία, μέσα από παρεμβάσεις της κοινωνικής, ανθρωπολογικής, φιλοσοφικής, φιλοσοφικοηθικής και πολιτισμικής σκέψης, μπορούμε να παρέμβουμε καλύτερα στην κοινωνική πραγματικότητα, μπορούμε να γίνουμε συντελεστές μιας κοινωνικής αλλαγής της πραγματικότητας, όπου και ο τρόπος που προσεγγίζουμε ευρύτερα τα κοινωνικά φαινόμενα και ειδικότερα το φαινόμενο της αναπηρίας μπορεί να γίνει πραγματικά ένας τρόπος πιο διαλεκτικός, πιο ριζοσπαστικός και πιο έτσι έντονα κριτικός όσον αφορά την ίδια την πορεία της κοινωνικής πραγματικότητας και την εξέλιξή της. Τα ερωτήματα λοιπόν που θέτει ο Λάζαρος και που θέτει και η ευρύτερη σκέψη, αλλά τα συμπυκνώνει ο Λάζαρος στη δουλειά του, προσπαθώντας να τα επεξεργαστεί, είναι βασικά ποια είναι η φυσιογνωμία του ειδικού σχολείου στην Ελλάδα, αυτής της αντιμετώπισης στον ελλαδικό χώρο, γιατί και με ποιους όρους υπάρχει, άλλο ερώτημα, αυτός ο τύπος σχολείου από τη στιγμή που το αίτημα της συμπερίληψης και όχι απλά της ένταξης δεν συμβαδίζει με τις κατηγοριοποιήσεις σε ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, γιατί δηλαδή και με ποιους όρους υπάρχει αυτός ο τύπος σχολείου, με ποιους τρόπους, άλλο ερώτημα, όλο ένα και περισσότεροι ανάπηροι μαθητές θα μπορούν να φοιτούν σε γενικά και όχι σε ειδικά σχολεία. Εδώ πέρα, όσον αφορά το θεωρητικό, το επιστημολογικό και το μεθοδολογικό του πρόταγμα, συνδυαστικά όλα αυτά, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Λάζαρος τοποθετείται, βλέπει, διακρίνει μάλλον, τη σύγκρουση του ιατρικού με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, χωρίς να απορρίπτει ότι η διάγνωση η οποία προέρχεται από το ιατρικό μοντέλο είναι μία συνθήκη, είναι μία συνθήκη σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη, έχει κάποια ιατρικά χαρακτηριστικά, αλλά η διάγνωση αυτή όσον αφορά το μαθησιακό πεδίο διαμορφώνει τη στάση των ίδιων των μαθητών και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τους καθηγητές, από το περιβάλλον του, από τους γονείς του. Και έτσι λοιπόν η διάγνωση είναι μία συνιστόσα η οποία ναι με υπάρχει, καθορίζει πολύ έντονα τον τρόπο λειτουργίας των ειδικών σχολείων συνδυαστικά και με την υποβοηθητική, ψυχολογική στήριξη, τα υποβοηθήματα γενικά, το τρόπο που έχει συνέπειες αυτό στο ίδιο, τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή τα εργαλεία, το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών, άρα τον τρόπο λειτουργίας των ειδικών σχολείων. Κάτι άλλο το οποίο πολύ έντονα, πολύ με ενδιέφερε, είναι ότι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού ειδικού σχολείου, όπως τόνισα και πριν, δεν θα πω αυτά στα οποία αναφέρεται ο Λάζαρος, το οποίο είναι χρησιμότατα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, την εξέλιξή του, την πορεία με την διαμόρφωση της ορολογίας, την εξέλιξη κλπ. Αλλά κυρίως το πώς την έμφαση, αν θέλετε, στην ένταξη και όχι στη συμπερίληψη, όπως αυτή διαμορφώνεται σε αυτά κυρίως στα σχολεία, τα ειδικά σχολεία, δηλαδή
με κατά κάποιο τρόπο ισότιμη συμμετοχή, αλλά όχι με την ανάδειξη και την άμεση συμμετοχή της ιδιαιτερότητας, όπως είναι η συμπερίληψη, δηλαδή η αγωνία ώστε το παιδί, ο φοιτητής, να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να συμπεριληφθεί στην ίδια την διαδικασία και να την συγκαθορίζει. Άρα η ιδιαιτερότητα του ελληνικού ειδικού σχολείου, μια που το λέγαμε πριν, τα δύο αυτά μοντέλα, σύμφωνα με την άμεση διαπίστωση που κάνει ο Λάζαρος, δεν καταφέρνουν να συνομιλήσουν ανοιχτά, δηλαδή το ιατρικό-κεντρικό με το κοινωνικό μοντέλο, με σκοπό την εξέβρεση λύσεων στο ζήτημα της ποιότητας και της ωφέλειας της ειδικής εκπαίδευσης. Κατά πόσο δηλαδή ποια από τα μοντέλα, αυτό που δίνει έμφαση στην διάγνωση σύμφωνα με τη βλάβη που έχει ένα άτομο που το κατηγοριοποιεί σε ένα ειδικό σχολείο, ή το κοινωνικό μοντέλο που προσπαθεί να εντάξει το άτομο με κοινωνικά και πολιτισμικά κριτήρια. Άρα αυτό που βλέπουμε στο σχολείο είναι ότι εγκλωβίζεται το ελληνικό σχολείο, το ελληνικό ειδικό σχολείο είναι ο εγκλωβισμός όλων των δρότων της σχολικής κοινότητας, μαθητές, επαγγελματίες και γονείς, σε προσωπικά διλήμματα ηθικής τάξης, με αποτέλεσμα η πολυφωνικότητα να παγώνει σε κοινής λογικής αναπαραστάσεις της αναπηρίας. Άρα, εκεί όπου διαφαίνονται ασύνδετες προσωπικές εμπειρίες που δεν αποκρισταλώνουν μια συλλογική εμπειρία και δεν μπορούν να αποδώσουν μια συνδετική κοινή κρίση, κοινή δράση αν θέλετε, είναι δηλαδή ένας χώρος όπου παρόλες τις υποβοηθητικές πολλαπλές στηρίξεις και την αγωνία να κάνουν πιο ισότιμη τη σχέση των παιδιών, δεν καταφέρνουν να διαμορφώσουν, έτσι, να απευλοβήσουν αν θέλετε την ιατρικοκεντρική προσέγγιση προς μια περισσότερο κοινωνική προσέγγιση και να εντάξουν, να συμπεριλάβουν τα παιδιά σαν ενεργούς δρόντες σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό βέβαια, και είναι πολύ ενδιαφέρον για τον Λάζαρο, το ότι λέει ότι δεν είναι μόνο θέμα της αντιμετώπισης της αναπηρίας, αλλά είναι και ένας τρόπος του πώς αντιλαμβάνεται η ελληνική πραγματικότητα σε κυρίαρχη λογική, έτσι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, την έννοια της συλλογικότητας. Πώς γίνεται αντιληπτή η συλλογική εμπειρία? Υπάρχει μία αντιμετώπιση, μία δράση αν θέλετε συλλογική, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά ότι δρούμε συλλογικά για το συλλογικό καλό και δεν είναι αυτό που μας καθορίζει, είτε οι εντάσεις, όπως πολύ ωραία χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, του εργασιακού χώρου, οι εντάσεις των εργασιακών σχέσεων μέσα στα σχολεία με ειδικές ανάγκες, όπου πάρα πολλές φορές καθορίζουν τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τα παιδιά και στην ουσία τι κάνουν. Αυτό το οποίο πολύ εύστοχα βάζει έντονα ο Λάζαρος μέσα από τα μοντέλα τα εξουσιαστικά, μέσα από τον τρόπο που διαμορφώνει, που αντιλαμβάνεται την έννοια της ηγεμονίας και της κυριαρχίας, μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ότι στην ουσία ο τρόπος που λειτουργεί το ειδικό σχολείο αναπαραγάγει τα κυρίαρχα μοντέλα, είναι μια αναπαραγωγή εξουσιαστικών σχέσεων, όπου μέσα σε αυτή την εξουσιαστική σχέση λαμβάνουν χώρα τόσο οι επαγγελματίες μέσα από τις εργασιακές τους σχέσεις, μέσα από τις εντάσεις του εργασιακού χώρου, λαμβάνουν χώρα οι ίδιοι οι γονείς, που και αυτοί σε πολύ μεγάλο βαθμό εμπλέκονται στα στερεότυπα μιας πραγματικότητας,
στο τι αναμένουν από το ειδικό σχολείο, στο ότι προσπαθούν να βρουν τη λύση από τον ειδικό αυτό χώρο, όλο αυτό δηλαδή τον συλλογισμό, όπως επίσης και την εμπλοκή των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι και αυτοί αποτελούν μέρος μιας αναπαραγωγικής διαδικασίας, όπου στερεότυπα μοντέλα έρχονται σαν πραγματικότητες, έρχονται σαν αυτονόητα, έρχονται σαν τις μοναδικές αλήθειες, ενώ στην ουσία είναι κατασκευασμένες αλήθειες. Είναι αλήθειες που κατασκευάζονται, που αναπαραγάγουν κάποια κυρίαρχα μοντέλα και που στην ουσία δεν προσφέρουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα στο να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από τα μοντέλα της διαφορετικότητας, της ετερότητας, τα μοντέλα του αποκλεισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή, όλη αυτή η σκέψη που αναπτύσσει ο Λάζαρος κάτω από το κλίμα προστασίας π.χ. και επίβλεψης που δημιουργεί το ειδικό σχολείο, κάτω από ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο, έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα, Λάζαρε, για όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να πάρει πάρα πολύ χρόνο, αλλά αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικά, είναι ότι στην ουσία προτείνεις ένα μοντέλο το οποίο διερευνά τα δομικά χαρακτηριστικά του σχολείου, τις εσωτερικές δομικές σχέσεις, τον τρόπο που αναπαράγονται κυρίαρχα μοντέλα, εξουσιαστικά κλπ. Παράλληλα όμως, διερωτάσαι, διερευνάσαι, συζητάσαι τις εμπειρίες των μαθητών, δηλαδή αυτό που μπόρεσες με πολύ εύστοχο τρόπο να κάνεις είναι ότι εσύ, ένα άτομο, ένας επαγγελματίας, ένας δάσκαλος με αναπηρία, ήρθες κοντά στα παιδιά, έτσι, έκανες επιτόπια έρευνα, έκανες παρασυνεντεύξεις, προσπάθησες με ανοιχτά ερωτήματα, αυτό πάντα πει μεθοδολογικά, ότι δεν σε περιόριζε το ερώτημα, αλλά έδινες τη δυνατότητα, όχι με ναι, με όχι, να εμβαθύνεις σε αυτό το οποίο σου έβγαζε ο μαθητής, έτσι, και να μπορέσεις να διερευνήσεις την αντίδρασή του, το πώς μιλάει, το λόγο του, αλλά κυρίως τα συναισθήματά του, και να μπορέσεις να προβάλλεις ένα εγχείρημα ότι η προσωπική εμπειρία συνδυαστικά έτσι με την ανάλυση της δομής ενός σχολείου, με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, το πώς δηλαδή μπορούμε να παρέμβουμε στον τρόπο που εκπαιδευτικά έτσι δουλεύουμε μέσα σε ένα σχολείο, και όλο αυτό μέσα από ένα εναλλακτικό τρόπο που δεν περιορίστηκε, και αυτό είναι ενδιαφέρον, μόνο στο λόγο των μαθητών, αλλά και στο λόγο των συναδέλφων, των επαγγελματιών, στο λόγο των γονέων, έδωσε την δυνατότητα να δούμε ότι αυτό που λέμε σχολική κοινότητα με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο οι μαθητές, είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι γονείς, είναι όλο το περιβάλλον, και παράλληλα που συνδιαμορφώνει καταστάσεις, και παράλληλα είναι και η σχέση που έχουν τα παιδιά μέσα σε τέτοια σχολεία, οι σχέσεις ανάμεσα σε παιδιά με αναπηρία, σε παιδιά που είναι ανάπηρα και άλλα που δεν παρουσιάζουν προβλήματα αναπηρίας, πολλαπλές δηλαδή σχέσεις, σε πολλαπλές διαβαθμίσεις, και όλο αυτό να συνδεθεί έτσι με μια προσπάθεια πέρα από τις όλες φροντίδες που διαμόρφωσες, δηλαδή την έγνοιά σου, να δεις πώς ηθικά, πώς μέσα από το λόγο, πώς ψυχολογικά στέκεται και εκφράζεται η βιωμένη εμπειρία, η προσωπική εμπειρία, έχεις μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, η οποία βέβαια προκύπτει και από την άμεση παρατήρησή σου, αλλά προκύπτει και από την βιβλιογραφία, την οποία εμπλούτησες σε αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν υπάρχει μία εμπειρία,
δεν είναι ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε έναν χώρο ειδικού σχολείου είναι πολιτισμικά μια ενιαία κατηγορία ανθρώπων, αλλά είναι πολλαπλές κατηγορίες που εξαρτώνται πολλαπλά πολιτισμικές καταβολές, άρα και πολλαπλές αφηγήσεις και πολλαπλοί λόγοι. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι έντονα πλουραλιστικό, είναι έντονα, αν θέλουμε, και επαναστατικό, γιατί δεν περιορίζεις την έκφραση, δεν θέλεις να δώσεις ένα μοντέλο, δεν θες να δώσεις ένα τρόπο προσέγγισης, αλλά βλέπεις ότι η διαλεκτικότητα, η εκπαιδευτική διαδικασία που επιδιώκει, που χρειάζεται αναμόρφωση, η βιωμένη εμπειρία των παιδιών και των καθηγητών, των επαγγελματιών, αλλά και των γονέων, όλα αυτά μαζί μπορεί να δώσουν όθηση έτσι, σε μια διαφορετική αντιμετώπιση και λειτουργία του σχολείου. Του ειδικού σχολείου, του γενικού σχολείου, ο προβληματισμός σου είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενώ δίνεις, παρουσιάζεις, έκανες την έρευνα μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, διερωτήθηκες για το ειδικό σχολείο, διερωτήθηκες για το αν τα παιδιά και στην ουσία προτείνεις, κάνεις ένα άδειγμα στο ότι να μην αποκλείονται, να μην μπαίνουν τα παιδιά σε προκαθορισμένα πλαίσια, άρα και σε προκαθορισμένες μαθησιακές δυσκολίες, διεξιότητες, διερωτάσαι επίσης και για το ρόλο του γενικού σχολείου, στην ουσία διερωτάσαι πάνω στον ίδιο τον άνθρωπο, πάνω στην ίδια την κοινωνία, προφανώς έχεις σκέψεις πολύ πλούσιες, οι οποίες περνάνε από διαφορετικά έτσι βήματα. Έχεις έναν τρόπο που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είχα σημειώσει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτά. Επιχειρείς, επιχειρηματολογείς, δίνεις επιχειρήματα σταδιακά. Δηλαδή προτείνεις στην αρχή του βιβλίου σου τι είναι το ειδικό σχολείο, πώς στιγματίζει, πώς διακρίνει, πώς περιχαρακώνει, πώς καταπιέζει. Δίνεις κάποια χαρακτηριστικά του γενικού σχολείου, το οποίο ίσως δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσει λιγότερο το κοινωνικό, έτσι αυτό που λέμε, λειτουργεί περισσότερο στα όρια του κοινωνικού, στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή είναι λιγότερο, αποκλεί λιγότερο κάποια άτομα, εφόσον τα βάζει τους μαθητές και λοιπά, τους βάζει σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Προσπαθείς να διαμορφώσεις μια σειρά πράγματα, το τι εννοούμε ως αναπηρία, το βάζεις την έννοια της ενσυναισθηματικής διαδικασίας, το ενσυναίσθημα, την ενσυναίσθηση, όπου αυτό βάζεις όλες τις έννοιες της διδασκαλίας, μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από τη φροντίδα, μέσα από τη ψυχολογική υποστήριξη, την ίδια τη φοίτηση, τις εργασιακές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στις επιθυμίες, στις διαθέσεις, στα συναισθήματα που δημιουργούνται, σε όλο τον εσωτερικό κόσμο, στη συνδιαλλαγή του εαυτού με τους άλλους. Το ότι στρέφεσαι προς τον εαυτό του καθένα μας και εσύ ο ίδιος, και εσύ ο ίδιος σαν ερευνητής, στρέφεσαι στον ίδιο σου τον εαυτό, στρέφεσαι προς τα μέσα για να αναμοχλεύσεις τις επιθυμίες, τις αγωνίες, όλα αυτά τα συναισθήματα, το ίδιο κάνεις και προς τους μαθητές σου, το ίδιο και προς τους γονείς, διάφορα περιστατικά που λες, που σου διαφωτίσαν, που σου δώσαν τη δυνατότητα να δεις πώς θα προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, νομίζω ότι είναι καταπληκτικά. Τα ίδια τα παιδιά σου ανοίξανε δρόμους, είδες ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια ενιαία κατηγοριοποίηση, αλλά για πολλαπλές, για πολλαπλά πολιτισμικά και κοινωνικά κατασκευασμένα πρότυπα, όλη αυτή η αναμόχλευση των πραγμάτων, νομίζω ότι αυτό που πρόσφερε πάνω απ' όλα
είναι το ότι η συμπερίληψη και όχι τόσο η ένταξη, οι εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών, των μαθητών, των καθηγητών, των επαγγελματιών, των γονέων, όλα αυτά μαζί αποτελούν μία πραγματικότητα η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναπαραγάγει κυρίαρχα μοντέλα, ως στερεότυπες, αληθινές πρακτικές, οι οποίες ίσως στο ειδικό σχολείο, επειδή ακριβώς βρίσκεται μπροστά σε αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, βρίσκεται μπροστά στη βιολογική βλάβη και την οποία πρέπει, και αυτό κάνει έτσι το σχολείο, ενώ δεν θα έπρεπε το ειδικό σχολείο να σταθεί μόνο να είναι κριτήριό του στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία η βλάβη, αλλά να είναι κριτήριο χωρίς να αναιρεί μια ιατρική διάγνωση, αλλά να είναι κριτήριο το πολιτισμικό του υπόβαθρο, τα συναισθήματά του, οι επιθυμίες του, ο βαθύτερος του κόσμος και όλο αυτό μαζί να δώσει την δυνατότητα να προχωρήσει το παιδί μέσα σε ένα χώρο όπου να νιώθει καλά, να νιώθει ότι μοιράζεται, ότι δεν αποκλείεται, έτσι και ότι δεν περιχαρακώνεται σε έναν κόσμο που τον αποκλείει από την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν έχω χρόνο, γιατί έχω σπάσει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, τίποτα, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, ίσως μέσα στη συζήτηση. Εγώ σαν κοινωνικός επιστήμονας Λάζαρε θα σου έλεγα ότι μου άρεσε πάρα πολύ, όχι γιατί προσφέρεις μόνο σε ένα τομέα της αναπηρίας ένα άνοιγμα, αλλά γιατί δίνεις και μια διάσταση της διερεύνησης της ανθρωπιάς, της διερεύνησης της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι μόνο με κριτήρια ανθρώπινα έτσι απλά, της πράξης, της εμπειρίας, αλλά με έθνα επιστημονικά στοιχεία και κυρίως με τη μεθοδολογία που έδωσες, την άμεση συμμετοχική παρατήρηση. Αυτό που έκανες στην επιτόπια έρευνα, τις ανοιχτές συνεντεύξεις, το κεφάλαιο που δίνεις για όλη αυτή το συναισθηματικό κόσμο, όλη αυτή την συνέση, νομίζω ότι είναι από μόνο του μία δημοσίευση που πρέπει να την κάνεις. Δηλαδή, είναι τόσο έντονα και τόσο ωραία τα επιχειρήματά σου, που νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να το δώσεις σαν μια ξεχωριστή δημοσίευση, να δούμε πόσο αυτό που λέμε, η ενσυναίσθηση, όλο αυτό το έβδομο, πραγματικά το θεωρώ καταπληκτικό, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποκρυσταλλώνει όλο τον ψυχισμό του ανθρώπου, αλλά με έντονα φιλοσοφικά, κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα. Διερευνάς τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά μέσα από αυτό που είναι πραγματικά ο άνθρωπος. Ο ψυχισμός του, το συναίσθημά του, οι επιθυμίες του, αλλά παράλληλα δεν τον απομονώνει σε την κοινωνική και πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα, αλλά του απαιτείς να συνειδητοποιήσει ότι είναι μέρος μιας πολιτισμικής πραγματικότητας που τη συνδιαμορφώνει. Άρα τα εργαλεία που σύντησαν και του ιστορικού ελισμού και της φιλοσοφικής φαινομενολογικής σκέψης, των πολιτισμικών σπουδών, της ανθρωπολογικής πολιτισμικής κριτικής σκέψης και πολλά όλα έρχονται να συνδυαστούν για να σου δώσουν ένα εργαλείο ενός καλού κοινωνικού επιστήμονα που χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε στο πάτιο τέτοιους ανθρώπους, μια που είμαστε στο χώρο εδώ. Χρειαζόμαστε εκεί αν θέλαμε να σε έχουμε μαζί μας για να δώσεις πραγματικές αυτές τις διαστάσεις που λείπουν από την κοινωνική επιστήμη και να δώσεις μαθήματα, θα σου έλεγα, και στον ευρύτερο κοινωνικό επιστήμονα που ξεχνάει πολλές φορές, όπως πολύ ωραία το λες κάποια στιγμή και έχω και πρόσφατα παραδείγματα ότι η μελέτη του ανθρώπου δεν είναι οι ανθρωπομετρικές διαστάσεις, τα τεστ νοημοσύνης, τα τεστ αξιολόγησης με όρους ποσοτικούς, αλλά πρέπει με όρους ποιοτικούς, με όρους ανθρωπιάς, με κριτική σκέψη να αντιμετωπιστεί όλη και η εκπαιδευτική διαδικασία για να αναμορφωθεί,
αλλά και τα ίδια τα υποκείμενα μέσα από τις βιωμένες τους εμπειρίες. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή συνέχεια και πιστεύω να βρεις και άλλους χώρους εκτός από την δευτεροβάθμια, να σε αρέσει και η τριτοβάθμια. Νομίζω ότι έχεις προσφέρει πολλά στην δευτεροβάθμια, σε περιμένει και η τριτοβάθμια τώρα, να συνεχίσεις την έρευνά σου. Να είσαι καλή.